Κυρίες και κύριοι, καθιερώνεται η άρση της απαγόρευσης πώλησης κυροζήνης μέσω χρηματοδέχτη που ίσχυσε και τα δύο προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε οι πολίτες να την προμηθεύονται και εκτός ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων για σκοπούς θέρμανσης. Μια πρωτοβουλία του βουλευτή της Δημοκρατικής Παράταξης, Μιχάλη Γιακουμή, ο οποίος μας ενημέρωσε χθες ότι το μέτρο συνεχίζεται και φέτος και μάλιστα για μεγαλύτερη περίοδο. Σας χαιρετώ, κύριε Γιακουμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα, αγαπητέ μου. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να ανακοινώσουμε και από την εκπομπή σας αυτό το μέτρο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τους ευάλωτους, ειδικά για κόσμον ο οποίος δεν μπορεί να ζεσταθεί με άλλους τρόπους. Έγινε πιλωτικά, όπως είπατε σωστά, για δύο χρόνια μετά από πιέσεις. Ήταν διστακτικό το τελωνίο, μπορώ να πω, τον πρώτο καιρό που έγινε η συζήτηση πριν δύο χρόνια. Και σήμερα μπαίνει σε μόνιμη βάση, αφού έχει γίνει πιλωτικά δύο χρόνια. Από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου κάθε χρόνο θα μπορεί κάποιος να προμηθευτεί την κυροζήνη μέσα από χρηματοδέχτη. Ναι, να εξηγήσουμε το γιατί. Η κυροζήνη, αν θυμάστε, προηγούμενα χρόνια είχε απασχολήσει, την έκαναν χρήση και για οχήματα κλπ. Έτσι έμπαινε αυτό η ασφαλιστική δικλίδα να μην μπορεί μετά το πέρας της λειτουργίας ενός πρατηρίου να πηγαίνει κάποιος να βάζει χρήματα να παίρνει κυροζήνη. Όμως αυτό αποδείχθηκε μετά από την πιλωτική έτσι, λειτουργία ότι δεν γινόταν κατάχρηση, σωστά. Βεβαίως, και να αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν πιο παλιά, ήταν 50 σένι κυροζήνη το λίτρο. Μετά έχει γίνει ένα 50. Ποιος ήθελε να βάζει έναν καύσιμο που θα καταστρέψει στο ρόλο της ημέρας το αυτοκίνητό του. Και σήμερα μιλούμε για αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας που δεν μπορεί κάποιος να κάνει μίξινγκ για να βάζει για κάποια σένι. Ήταν κατά κύριο λόγο αγροτικά, κύριε Γιακουμή, αυτά τα οχήματα που χρησιμοποιεί. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει σήμερα μια προσβασιμότητα. Ειδικότερα ήρθε αυτό σε μέναν μέσα από τους αυτοπισέντες μας, διότι, να ξέρετε, αγαπητοί Κάτια, στις τουρκοκυπριακές κατοικίες, στους προσφυγικούς συνοικισμούς, δεν έχουν άλλους τρόπους να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Και πολλοί κόσμοι ήρθαν κοντά μου και μου είπαν: έχουμε μια σώμα κυροζήνης. Οπότε, αν αντιλαμβάνεστε, αυτό ο κόσμο μπορούσε να απομοιευτεί την κυροζήνη μόνο την ώρα που ήταν ανοιχτά τα πρατήρια. Τώρα υπάρχει και ευκαιρία και από το χρηματοδέχτη να γίνεται αυτούς τους κρύους μήνες του χειμώνα, να μπορεί αυτός ο κόσμος να προμηθευτεί. Και ποιος είναι ο στόχος μας, να δίνουμε προσβασιμότητα στον κόσμο, όπου βρίσκουμε κάποιο πρόβλημα εμείς οι βουλευτές, να προσπαθούμε να το λύσουμε είτε νομοθετικά είτε άλλος πώς με πιέσει. Έγινε χθες κάποια συνάντηση, αυτή η ενημέρωση ότι παρατείνεται κιόλας. Αν θυμάστε, πέρσι ήταν από τις 15 Δεκεμβρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Φέτος θα είναι από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι και το τέλος Μαρτίου. Ακριβώς. Μετά από αυτές τις κρύες μέρες έχω αναθερμάνει το θέμα. Έχω πάρει τηλέφωνο στο τελωνείο και έχω ζητήσει να δω τι γίνεται με αυτό το ζήτημα. Μου είπαν ότι έχουν κάνει έτοιμα στο Υπουργείο Οικονομικών μέσα στο τελωνείο. Το είχαν υπόψη τους από 15 Δεκεμβρίου. Τους είπα είναι πολύ αργά. Θεωρώ ότι πρέπει να πάει από την 1η Δεκεμβρίου αυτό το ζήτημα. Εισακούστηκε η εισήγηση και μπαίνει και σε μόνιμη βάση αφού τους είπα πιλωτικά το έχουμε κάνει δύο χρόνια. Έχει πετύχει. Ωραία. Άρα, γιατί να μην γίνει σε μόνιμη βάση. Οπότε, σήμερα έχουν στείλει και εγκύκλιο στα πρατήρια για να μπορέσει να μπει σε μόνιμη βάση αυτούς τους μήνες από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου. Ναι. Και αν έχουν τα πράγματα όπως μας τα περιγράψετε, κύριε Γιακουμή, γιατί να υπάρχει και αυτός ο περιορισμός γενικά ολόχρονα. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο να δούμε σε μετέπειτα στάδιο. Νομίζω ότι είναι μια αρχή, γιατί ο σκοπός που γίνεται είναι για την θέρμανση. Οπότε θεωρώ ότι οι χειμερινοί μήνες είναι αυτοί. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι στο χέρι και του Υπουργείου να δει τι θα κάνει για ολόχρονη χρήση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιακουμή. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.